Ο ήλιος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Πόσος χρόνος χρειάζεται το φως για να ταξιδέψει από την διαφάνεια του ήλιου στη Γη σε λεπτά? Δίνεται ότι η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι σε ίσον 3 επί 10 στην 8 μέτρα ανά σεκόν και είναι σταθερή. Ας θεωρήσουμε εδώ τον ήλιο και εδώ τη Γη. Τότε η απόσταση μεταξύ τους είναι S, είναι 150 επί 10 στην 9 μέτρα. Τώρα γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι ίση με την απόσταση δια το χρόνο. Και τώρα πάμε να αναλύσουμε ως προς το χρόνο. Ο χρόνος είναι ίσως με την απόσταση δια την ταχύτητα του φωτός. Άρα έχουμε ότι ο χρόνος είναι ίσως με 150 επί 10 στην 9 μέτρα δια 3 επί 10 στην 8 μέτρα ανά σεκόν, και αυτό δίνει το χρόνο να είναι ίσως με 500 δευτερόλεπτα. Τώρα τα 500 δευτερόλεπτα θα τα μετατρέψουμε σε λεπτά. Άρα ο χρόνος ταφ θα είναι ίσως με 500 δευτερόλεπτα επί ένα λεπτό, το οποίο έχει 60 δευτερόλεπτα. Και αυτό θα είναι ίσον με 8,3 λεπτά. Και τα 8,3 λεπτά αντιστοιχούν σε 8 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι περίπου ο χρόνος που χρειάζεται το φως του ήλιου για να φτάσει από την επιφάνεια του ήλιου στη Γη. Αν ο ήλιος εκραγεί ακαριά και εξαφανιστεί, τότε εμείς θα το αντιληφθούμε μετά από 8 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.